Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και αρκετοί είναι εκείνοι που προγραμματίζουν να κάνουν τις γιορτές τους στο εξωτερικό. Η κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να είναι αυξημένη, αφού σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου των ταξιδιωτικών πρακτόρων Χάρη Χαραλάμπους, αρκετοί ετοιμάζουν βαλίτσες για ταξίδι στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι και ο κόσμος εκμεταλλεύεται την αυξημένη και καλύτερη συνδεσιμότητα που έχουμε πλέον ακόμη και το χειμώνα. Και υποφελούνται αυτής της ευκαιρίας για να ταξιδέψουν λίγες μέρες στο εξωτερικό. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη επιλογή, ενώ ακολουθούν η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως η Βιέννη, η Ρώμη και το Παρίσι. Το ταξίδι, τόσο στο εξερχόμενο όσο και στο εισερχόμενο κομμάτι του τουρισμού, έχει επανέλθει πολύ κοντά στα νούμερα του 2019. Όσο για το κόστος του ταξιδιού, εξαρτάται από τις προτιμήσεις του καθενός αλλά και από τις τιμές που έχουν καθορίσει τα τουριστικά γραφεία.